Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η άρση δραμιών ή αλλιώς kettlebells είναι ένα άθλημα που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, κερδίζοντας συνεχώς περισσότερο κόσμο. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο κύριος Κρυονάς, προπονητής από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Kettlebells. Κύριε Κρυονά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μιλήστε μας για το συγκεκριμένο άθλημα, πότε ξεκίνησε και από πού. Το άθλημα το έφερε στην Ελλάδα συγκεκριμένα ο Παντελής Φιλικίδης το 1997. Ο οποίος ήταν εθνικός προπονητής του Καζακστάν για 20 χρόνια περίπου. Είναι ένα άθλημα ευρέως διαδεδομένο στις πρώην Σοβιετικές χώρες. Τώρα είναι διαδεδομένο και στην Ευρώπη και έχει ακολουθήσει και η Αμερική πολύ δυναμικά, η οποία το αναπτύσσει συνεχώς. Το άθλημα έχει σχέση καθαρά με την αντοχή στη δύναμη και το εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι το δράμι στα ελληνικά ή αλλιώς γκύρια στα ρώσικα ή kettlebell. Δίνει πολλά ωφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι μια φανταστική μορφή προπόνησης. Έχει καύσει λίπους, κάνει δυνατό πυρήνα, δυνατό κορμό, γυμνάζει όλο το σώμα. Αλλά κυρίως είναι ένα άθλημα το οποίο γίνονται αγώνες σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο. Τα kettlebells αποτελούν ένα άθλημα, όπως αναφέρατε. Γίνονται αγώνες και όχι απλώς έναν τρόπο, και όχι, δεν είναι ένας απλός τρόπος γυμναστικής. Διοργανώνται διεθνείς αγώνες αλλά και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κύριε Κρυονά. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι η δεύτερη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. Τώρα ξεκινάμε δηλαδή δυναμικά, γιατί είπαμε στο εξωτερικό το άθλημα είναι πολύ μπροστά. Αναπτύσσεται ραγδαία στην Ελλάδα, έχει τεράστια αύξηση. Το ετοιμάζουμε τώρα τον Απρίλιο. Και μετά έχουμε σχέδια για το Βαλκανικό εδώ να το φέρουμε στην Ελλάδα και αυτό. Και μετά είναι το παγκόσμιο που είναι στο εξωτερικό. Κύριε Κρυονά, μια πλήρης προπόνηση με kettlebells, τι ακριβώς περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει μερικές βασικές ασκήσεις με τα kettlebells, με τα δράμια, οι οποίες έχουν σχέση, μοιάζουν και με την Ολυμπιακή άρση βαρών. Οι ονομασίες είναι ίδιες. Έχουμε και εμείς το επολέ, το επολέ ζετέ, το αρασέ. Μόνο που δεν χρησιμοποιούμε μπάρα, αλλά χρησιμοποιούμε το δράμι, το kettlebell. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη και αύξηση στον αριθμό των ατόμων που ασχολούνται με το άθλημα, σωστά? Πραγματικά. Η αύξηση είναι ραγδαία και το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει γίνει ήδη τρεις φορές στη χώρα μας. Από το 2003 ως τώρα έχει έρθει τρεις φορές στη χώρα μας. Συγκεκριμένα στο Λουτράκι Κορινθίας. Υπάρχουν όμως και πολλές γυναίκες που ασχολούνται με τα kettlebells. Αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο είναι στα μεγάλα πρωταθλήματα αυτά, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ότι η αυξητική τάση τη συμμετοχή των γυναικών αγγίζει το 400%. Είναι πολύ μεγαλύτερη από των ανδρών. Και οι άνδρες πηγαίνουν πολύ δυνατά φυσικά, αλλά οι γυναίκες μας έχουν ξεπεράσει. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, φυσικά, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τις γυναίκες ή τα καταφέρνουν εξίσου καλά? Τα καταφέρνουν εξίσου καλά και το άθλημα είναι απολύτως συμβατό και με το γυναικείο σώμα, γιατί δίνει απίστευτη καύση λίπους, ενδυνάμωση στο μυοσκελετικό, το αδυνάτισμα που μας ενδιαφέρει όλους και τρομερή φυσική κατάσταση. Με την ανάπτυξη που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, τόσο σε άντρες όσο και γυναίκες, θεωρείτε ότι στο μέλλον θα υπάρχουν ακόμα περισσότερες ενδεχομένως συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες και θα έχουμε διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο φυσικά? Ακριβώς. Φέτος η ελληνική εθνική ομάδα αποτελείται από 10 άτομα και τα 10 είχαν μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και τα 10. Και οι 10 συμμετοχές μας ήταν με χρυσό, με αργυρό, με χάλκινο. Και οι 10 συμμετοχές μας. Το οποίο είναι φυσικά πολύ σημαντικό και δείχνει ότι τα kettlebells πλέον έχουν μπει για τα καλά στην ζωή των Ελλήνων, φυσικά, στη γυμναστική μας. Και ενδεχομένως, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τους αριθμούς, στο μέλλον θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, κύριε Κρυονά. Και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά, θα έλεγα. Έτσι ακριβώς. Το μέλλον φυσικά θα δείξει. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι αναφερθήκαμε σε ένα καινούριο άθλημα. Για τα δεδομένα της Ελλάδας, φυσικά καινούριο, όπως αναφέρετε, είναι πολύ παλιό. Και είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύουμε τέτοια αθλήματα. Και ο άνθρωπος που έφερε το άθλημα είναι ο δάσκαλός μου, ο Παντελής Φιλικίδης. Και είναι αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η έδρα του είναι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εκεί γίνονται και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και εγώ είμαι υπεύθυνος της ανάπτυξης αυτού του αθλήματος για όλη τη Μακεδονία και όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ σημαντικό φυσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρυονά. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε εκτενώς στα kettlebells στο μέλλον. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ.